κύριος Σταύρος Κατσιγιάννης είναι από το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας στο Μετρό Αθηνών και έχει πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβη χθες τα ξημερώματα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Καλημέρα κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Για εμάς δυστυχώς στη στασή των εργαζόμενων δεν είναι μια καλή μέρα, γιατί θρυνούμε ένα νέο παλικάρι, ένα 41 χρονών παιδί, συνάδελφό μας, τον Πέτρο τον Γιάμαλη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν μπορούμε να χωνέψουμε το τι έχει συμβεί αυτό, ιδίως εδώ στο χώρο το δικό μας. Ναι. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι έχετε καταλάβει εσείς για το πώς συνέβη. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι υπήρξε μία βλάβη στο σύστημα παίδησης και στο βασικό και στο εφεδρικό, με αποτέλεσμα να μείνει ανεξέλεγκτο το συγκεκριμένο μηχάνημα βαγόνι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι αυτό το μηχάνημα έκανε εργασίες λίανσης επάνω στο κομμάτι από ΚΑΤ μέχρι Κηφισιά. Και σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν λειτουργήσαν τα φρένα, τα κύρια φρένα που έχει το μηχάνημα, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια ανεξέλεγκτη πορεία. Και όλοι ξέρουμε ότι το κομμάτι από Κηφισιά μέχρι Πειρά κάτω είναι ένα κατηφορικό κομμάτι, ναι, γιατί υπάρχει υψομετρική διαφορά. Ναι, και μάλιστα ανέπτυξε ταχύτητα τέτοια που μετά τα 50 χιλιόμετρα, δηλαδή ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο και κάποιος να την καταλήψει. Ανέπτυξε δηλαδή ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων, εκτιμάτε? Ακριβώς, γιατί αν υπολογίσουμε την απόσταση από το Μαρούσι που ξεκίνησε αυτή η πορεία. Στο Μαρούσι χάλασαν τα φρένα? Εκεί, στο Μαρούσι, ναι. Στο Μαρούσι. Μετά το Μαρούσι. Οπότε, ναι, από το Μαρούσι και μετά ακολουθεί μια ανεξέλεγκτη πορεία το συγκεκριμένο. Ναι, ακριβώς. Δεν πιάσανε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει το σύστημα emergency, το οποίο ενεργοποιείται και σταματάει η λοκομοτίβα. Ναι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Και εδώ τίθονται πολλά ερωτήματα, κύριε Λαντζά. Γιατί δεν λειτουργήσε, που θα πρέπει να απαντηθούν. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα και να το διαλευκανθεί πλήρως. Και οι αιτίες του θα πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες σε αυτούς που έχουν όντως ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν. Σίγουρα η διαλεύκαση αυτού του εργατικού ατυχήματος πρέπει να είναι άμεση και να αποδοθούν ευθύνες εφόσον υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν. Δεν διαφωνεί κανείς. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και μου κάνει απορία. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη πορεία. Θα μου πεις πώς μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Πώς αποφασίστηκε η επιλογή της τοποθέτησης των βαγονιών από ό,τι κατάλαβα, τοποθετήθηκαν μεταξύ των σταθμών Αττικής και Αγίου Νικολάου για να φρενάρουν, για να σταματήσουν το βαγόνι και δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι ένα ανεξέλεγκτο βαγόνι σε μια κατηφορική διαδρομή θα πέσει με πολύ μεγάλη ορμή και τι θα γίνει με τους επιβαίνοντες στο βαγόνι? Ναι, ακούστε να δείτε, ο χρόνος αντίδρασης που είχαν οι αρμόδιοι να αποφασίσουν αν θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σειρμός, ας πούμε, ανάσχεσης που λέμε, να σταματήσει το όχημα, ήταν πολύ λίγος. Έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις, γιατί σε περίπτωση που πέρναγε από το σημείο που σταμάτησε εκεί στην πρόσκληση μεταξύ Αγίου Νικόλαου και Αττικής, θα έφτανε μέσα στη σύραγγα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί εκεί πέρα έχουμε κομμάτια τα οποία κάνουν S και θα μπορούσε να... Οπότε αποφασίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το φρενάρουν πριν μπει στην υπόγεια σύραγγα μετά την Αττική που πάει για Βικτόρια. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Να μην το φρενάρουν μέσα εκεί πέρα, να μην γίνει εκεί πέρα το σταμάτημά του, αλλά να γίνει λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Στο ανοιχτό κομμάτι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κατσιγιάννη. Οι τραυματίες είναι εκείνοι που εγκατέλειψαν το βαγόνι? Οι τραυματίες είναι αυτοί που εγκατέλειψαν το βαγόνι. Έχουμε 5 άτομα που επέβαιναν μέσα σε αυτό, 3 αλλοδαποί της εταιρείας της ιδιωτικής και άλλους 2 δικούς μας εργαζόμενους, ναι, Έλληνες. Πώς εγκατέλειψαν από τους 5? 5 ήταν οι συνολικά επιβαίνοντες, έτσι? 4 εγκατέλειψαν το βαγόνιο. Ένας παρέμεινε στο πίσω μέρος του βαγονιού και κουλουριάστηκε στα καθίσματα για να σώσει τον εαυτό του.
Τραυματίστηκε ο πέμπτος που λέτε. Ο πέμπτος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς ο συνάδελφός μας είναι καλύτερα. Και εμείς στέλνουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρηση σε όλους τους εργαζόμενους. Βεβαίως. Και εμείς το ίδιο από μικροφόνο. Να πω κάτι μόνο που θέλω να τονίσω, ότι παρόλο σε αυτά τις ευθύνες αυτές που πρέπει να αποδοθούν, θα πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες στις πολιτικές της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων που βάζουν τους εργολάβους από όλες τις μεριές μέσα στη στασή, που μειώνουν το χαρακτήρα, τον δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας, των εταιριών, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, είναι μια πολιτική κριτική αυτή που κάνετε. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε... Δεν ξέρω πώς σχετίζεται με το δυστύχημα βέβαια τώρα, γιατί δεν ξέρω αν το δυστύχημα γίνεται με ιδιώτη και δεν γίνεται με το δημόσιο. Γι' αυτό το λέω. Ναι, γίνεται και με ιδιώτη και με το δημόσιο, που υπάρχουν εκτόσεις στο... και η λογική του κόστους κέρδους. Μα αυτό συμφωνούμε. Ναι. Καλά κάνατε και το επισημάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι, ένα τελευταίο. Εμείς θα βάλουμε όλοι μας τα δυνατά μας μέσα τα σωματεία να μην ξαναθρηνήσουμε άλλο νεκρό εργαζόμενο, όπως θρηνήσαμε στην Κόσκο, όπως θρηνούμε καθημερινά εργαζόμενους που αφήνουν τα κομμάτια τους στο βωμό του κέρδους του κεφαλαίου. Μάλιστα. Και θα πρέπει αυτό να το κάνουν εκτίμα τους εργαζόμενοι και να αποφασίσουν να πάρουν την κατάσταση της ζωής τους στα χέρια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσιγιάννη. Τα είπατε όλα νομίζω. Δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα.